δεν αντικατοπτρίζει τη δυσκολία και την εικόνα του παιχνιδιού στο μεγαλύτερο κομμάτι τουλάχιστον. Είτε γιατί εμείς αργήσαμε πολύ να προσαρμοστούμε στα δεδομένα ίσως του γηπέδου, το οποίο θα είναι η έδρα μας, αλλά είναι η πρώτη φορά που πατάμε φέτος. Ήμασταν πάρα πολύ αργοί και σε σκέψεις και σε λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε και τον Μαουάν να πάει το παιχνίδι σε ένα πάρα πολύ αργότερο που ήθελε. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαν όλα για μας, πήγαμε μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερη πίεση, πίεσαμε πιο ψηλά, πίεσαμε μπάλες, δημιουργήσαμε καταστάσεις, καταφέραμε να πιέσουμε πολύ. Νομίζω ότι μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε εύκολη μορφή για μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κλείνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα και πολύ νωρίς για μας το πρωτάθλημα, γενικότερα στη σεζόν μάλλον, με 3 παιχνίδια πολύ απαιτητικά. Δεν έχουμε το απόλυτο στη συγκομιδή που θα θέλαμε. Έχουμε πετάξει βαθμούς στις κομμάτια μας και 9 Ιουνία. Αλλά έχουμε ένα πρωτάθλημα μπροστά μας για να τους μαζέψουμε και θα τους μαζέψουμε. Κόκκι, σας ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ ωραία εμπειρία. Χαίρομαι για τη γνωστή συνεισφορική, η οποία συνδυάστηκε και με νίκη την ομάδα μου. Τι άλλο να πω. Γιάννη, βγάζετε αυτοπεποίθηση. Είναι αυτό που βλέπουμε, έχετε αυτοπεποίθηση στα παιχνίδια. Ναι, έχουμε αρχίσει, έχουμε γνωριστεί, αρχίζουμε σιγά-σιγά και αυτό βγαίνει και μέσα στο γήπεδο καλύτερα. Είμαστε πολύ καλά, θεωρώ. Συνεχίζουμε τώρα και είμαστε μεγαλύτεροι. Μεγάλο πρωτάθλημα. Αλλά βήμα-βήμα συνεχίζουμε. Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό προσπάθημα φέτος. Συνεχίζουμε έτσι. Όταν μπήκες, τι σκέφτηκες? Εντάξει, από την ομάδα μου να καθένα κερδίσει. Επανάληψη, σαν να λυθήκατε. Ναι, δεν καταφέραμε να πούμε η αλήθεια. Είναι ρυθμό στο πρώτο μήχρονο, όμως στο δεύτερο πρόβλημα βάλαμε τον πρώτο ρυθμό και αυτό μου τους βιώθηκε σε γκολ και από εκεί και πέρα το παιχνίδι άνοιξε. Έφτασε αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο πήγαμε λίγο μουγιασμένοι, είναι αλήθεια. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό σαν ομάδα. Στο δεύτερο είχαμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μας βγήκαν περισσότερο οι πάσες. Όσα παιχνίδια έχεις ζήσει μέχρι τώρα με την ομάδα και όσοι έχουμε παρακολουθήσει εμείς, βλέπουμε μια αυτοπεποίθηση, μια αγωνιστική ψυχολογία ότι με εύκολα ή δύσκολα θα πάρετε στο τέλος τη νίκη. Είναι έτσι, το νιώθετε κάτι? Είναι αλήθεια. Το δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση όλη τη βδομάδα για κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να κερδίσουμε με κάθε κόστος. Ένα σημαντικό στοιχείο, Σπύρο, είναι ότι δεν δεχτήκατε και γκολ έτσι για πρώτη φορά φέτος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να κρατάμε το 0 στους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς τους αμυντικούς που παίρνουν ψυχολογία. Και αυτό, προσπαθούμε να κρατάμε το 0 και να έχουμε μπροστά τις ευκαιρίες μας να κάνουμε τον γκολ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλέσω.